Άλλες συνθήκες σήμερα εδώ θα γιορτάζαμε, θα πανηγυρίζαμε ένα τέτοιο μεγάλο έργο που γίνεται για πρώτη φορά στο χωριό μας. Αλλά είδαμε μια μυστικοπάθεια από την πλευρά του Δήμου. Το μάθαμε πριν τις μέρες και περιμέναμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όχι τον δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να έχει ένα φάκελο πολύ μεγάλο με τον οποίο θα μας έλεγε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Δηλαδή τα σύνδε. Μελέτες από διάφορους επιστήμονες όπως είναι εδώ οι δύο κύριοι, πληροφορίες από άλλους δήμους που ενδεχομένως έχουν γίνει φωτοβολταϊκά και τότε εμείς νομίζω δεν είχαμε κανένα λόγο για να γίνει. Απλώς είδα μια διασύνη να πάρουμε μια απόφαση να το κάνουμε. Βέβαια το χωριό αντέδρασε, πήραμε την αναβολή, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ούτε βέβαια και το τοπικό συμβούλιο που έδωσε θετική, γιατί είναι γνωμοδοτική. Είτε αρνητική είτε θετική, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει όποια απόφαση θέλει. Βέβαια, όταν θα είναι αρνητική και θα έχει όλο το χωριό από πίσω, όχι μόνο να λέει, ξέρεις, δεν θέλω να γίνει. Ωραία, δεν θέλει να γίνει. Για ποιο λόγο? Τη δουλειά που έπρεπε να κάνεις εσύ, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό είσαι εκεί, και εγώ είμαι από εδώ μεριά, θα έπρεπε να δεις να με δικαιολογήσεις τους λόγους που πρέπει να γίνει. Το χρήμα είναι το τελευταίο. Και στην τελική, ποιο χρήμα, τα 50.000 που θα πάρω και θα πάρουν εμείς 10.000. Όσον αφορά τα επιστημονικά τα οποία αναρτήσατε εσείς και κάποια πράγματα, εγώ δυσκολεύομαι να τα καταλάβω. Το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι η παρέμβαση στη φύση μόνο κακά φέρνει. Μόνο κακά φέρνει. Το θέμα είναι ότι αυτή η ενεργειακή κοινότητα που λες, ποιοι συμμετέχουν, να πούμε ποιοι είναι αυτοί. Ποιος θα κάνει την επένδυση? Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι από 12 άτομα. Η επένδυση αυτή, η οποία είπα, δεν... Όπως ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι, το μόνο που φέρνει είναι κακό. Δεν άκουσα κάτι συν. Να μην ξέρετε, παιδιά, πρέπει να γίνει. Θα έχουν όφελος. Και στο τέλος, 52% με 55% διαφημίζουν και λένε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ενέργεια. Έχετε δει στον λογαριασμό της ΔΕΗ να κατεβαίνει? Ποιος είναι αυτός που μια μισή ώρα το μεσημέρι, που βλέπουν όλα τα κλιματιστικά, ανεβάζει την τιμή της κιλοβατόρας? Ποιος είναι αυτός που το καθορίζει? Είναι λέει στο χρηματιστήριο. Ναι, στο χρηματιστήριο είναι και στη Γαλλία. Αλλά και έχει 42,130. Είμαστε η τρίτη χώρα πιο ακριβή στην ενέργεια. Η Γερμανία με το 35 έχουν λιγνίτη. Το 22% της ενέργειας στη Γερμανία είναι από λιγνίτη. Για τα λόγω. Ποσό. Να, ανέβηκε, εντάξει. Και λόγω. Αυτή είναι τόσο κουτί, τόσο χαζή και εσείς μη είμαστε οι εξήρχοι. Δηλαδή να υποφεληθούν 5 άνθρωποι. Και λέει, σε μειώνουμε λέει για την επιδότηση. Τι με μειώνει? Τα δικά μου τα λεφτά, τα δίνει στον επιχειρηματία και μετά θα πληρώσει λιγότερα. Τι λιγότερα? Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, εάν βρεθούν και μας πούνε, ξέρετε, τα ΣΥΝ είναι παραπάνω από τα αρνητικά, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά με αυτό που βλέπω όμως τώρα, δεν υπάρχει ούτε ένα. Τουλάχιστον εδώ, καλά. Όχι, ναι, λέω, έπρεπε να έρθει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με ένα φάκελο τέτοιο για να αναφέρει τους λόγους που πρέπει να γίνει. Πιστεύω να το κάνει η συνάντησή μας. Θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά πολύ.